αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα δεν έχουμε μακιγιάζ, δεν έχουμε ομορφιά, έχουμε ρούχα. Καταρχάς ελπίζω να ακούγομαι σχετικά καθαρά, γιατί έχω αρκετά μακριά την κάμερα και έχει και λίγο αντίλαλο, οπότε ελπίζω να μ' ακούτε. Ξέρω εκ των προτέρων ότι αυτό το βίντεο θα βγει τεράστιο φιάσκο, γιατί από τη μία έχω να σας δείξω ρούχα, αλλά από την άλλη τα μισά από αυτά δεν μπορώ να σας τα δείξω φορεμένα, γιατί πολύ απλά δεν μου κάνουν. Μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι όσο και να βλέπεις τον εαυτό σου καθημερινά στον καθρέφτη, μέσα σε αυτούς τους 9 μήνες δεν έχεις πλήρη συνέστηση του πώς έχει αλλάξει το σώμα σου. Και ειδικά όταν πρόκειται για online παραγγελίες ρούχων. Πού θέλω να καταλήξω? Καλό είναι να μην ψωνίζουμε πολλά πράγματα στην εγκυμοσύνη μας, εκτός φυσικά αν έχουμε ανάγκη, δηλαδή αν πραγματικά δεν έχεις τι να φορέσεις. Ό,τι ρούχα θα σας δείξω είναι από το ηλεκτρονικό κατάστημα Zaful. Το συγκεκριμένο κατάστημα επικοινώνησε μαζί μου, οπότε τα ρούχα αυτά, παιδιά, δεν τα έχω πληρώσει. Μου είπαν ότι έχεις ένα budget 200 δολαρίων και άμα θέλεις να πάρεις κάποια ρούχα να παρουσιάσεις. Τους εξήγησα ότι είμαι έγκυος και ότι ενδέχεται να διαλέξω πράγματα που δεν θα μπορέσω να τα παρουσιάσω. Ήταν ok με αυτό, οπότε και εγώ είπα ok. Δεν χάνω κάτι, να πάρω προφανώς κάποια ρούχα, να με βγάλουν έτσι τους τελευταίους μήνες. Και προνόησα εγώ τάχα μου και πήρα και ρούχα για μετά την εγκυμοσύνη. Θα τα δείτε βασικά τώρα σε λιγάκι. Θέλω λοιπόν να πω ότι τα ρούχα αυτά δεν τα έχω πληρώσει, μου τα έστειλαν δωρεάν, τα διάλεξα όμως εγώ. Και να σας πω ότι ήρθανε από Βέλγιο και ήρθανε μέσα, παιδιά, σε 4 μέρες. Σίγουρα θα πέσουν ερωτήσεις σχετικά με τη τελωνία από κάτω. Την προηγούμενη φορά που είχα παραγγείλει ρούχα από Zaful, δεν θυμάμαι, παιδιά, να ήτανε από Βέλγιο σταλμένα. Τώρα έχει περάσει και σχεδόν ένας χρόνος, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αυτή τη φορά πάντως ελέγξα σίγουρα από πού έχουν έρθει, επομένως να ξέρετε ότι δεν περνάνε τελωνίο. Αυτά, δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσω βασικά. Θα τα πάρω όπως τα βλέπω. Θα ξεκινήσω με ένα μπουστάκι παύλα αθλητικό σουτιέν το οποίο προμηθεύτηκα. Είναι αυτό εδώ, το οποίο, παιδιά, δεν μου κάνει δυστυχώς. Βέβαια έχει μέσα πάρα πολύ σφουγγάρι, το οποίο όμως βγαίνει. Έχει εδώ δηλαδή μια τρυπούλα και βγαίνει αυτή η ενίσχυση που έχει και γίνεται σίγουρα πιο συμμαζεμένο, γιατί έχω ήδη στήθος και δεν χρειάζομαι κάτι το οποίο να το ενισχύσει. Μου είναι όμως αρκετά μικρό, με την έννοια ότι μου κάνει κανονικά, απλά, παιδιά, μου είναι αρκετά άβολο, ειδικά τώρα που έχω παχύνει. Έχω βάλει βασικά 13 κιλά ως τώρα στην εγκυμοσύνη μου και φυσικά πήγανε παντού και ομοιόμορφα. Ίσως μου φανεί χρήσιμο αφού περάσουν οι πρώτοι μήνες, αφού γεννήσω και λίγο πέσει το στήθος, δεν είμαι σίγουρη βασικά. Εσείς οι μαμάδες μπορείτε να με συμβουλέψετε σχετικά με αυτό. Πάντως μου άρεσε το χρώμα και γενικά άνευ εγκυμοσύνης, φοράω πάρα μα πάρα πολύ τέτοιου είδους μπουστάκια. Σχεδόν τα σουτιέν τα έχω καταργήσει σχεδόν εντελώς. Σήμερα φοράω βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα ακόμη τύπου εσόρουχο, βασικά δεν είναι ακριβώς εσόρουχο, αλλά θα καταλάβετε αμέσως, το οποίο το πήρα, παιδιά, σκεπτόμενοι ότι θα θέλω μετά την εγκυμοσύνη να συμμαζέψω κάπως τα πάχυτα, δηλαδή εδώ στην κυλίτσα και γενικά ό,τι θα πρέπει να συμμαζευτεί. Επομένως πήρα αυτό εδώ πέρα το τύπου κολάν, το οποίο προσπάθησα να το δοκιμάσω, μπας και μπορέσω να σας το δείξω, αλλά δεν μου κάνει φυσικά με την κυλούμπα. Πρώτον αυτό και δεύτερον ότι επειδή είναι έτσι ελαστικό και κάνει πάρα πολύ ζέστη, ίδρωσα τόσο πολύ που κόλλησε. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη σκηνή στα Φιλαράκια με τον Ροζ που κολλάει το δερματίνι, παντελόνι του και δεν μπορεί να το σηκώσει. Κάπως έτσι έγινε και με τη δική μου περίπτωση, οπότε το εγκατέλειψα την προσπάθεια, τέλος πάντων. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα είναι πάρα πολύ πρακτικό. Το φοράω μετά την εγκυμοσύνη, όταν θέλω λίγο να συμμαζευτώ εδώ πέρα, να νιώσω λίγη μεγαλύτερη ασφάλεια, λίγη μεγαλύτερη προστασία στο σημείο εδώ στην κοιλιά που, όπως και να έχει, χρειάζεται να συμμαζευτεί. Θα περάσω τώρα σιγά σιγά σε φορέματα. Αρχικά θέλω να σας πω ότι εγώ δεν φοράω φορέματα, δηλαδή δεν φοράω. Δεν είναι το στυλ μου. Εμένα το στυλ μου είναι τζινάκι, κάνω ένα παντελονάκι έτσι λίγο πιο φαρδουλό και από πάνω τι σερτ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για μένα το φόρεμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει, να υπάρχει τρομερή ανάγκη να το φορέσω. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι φυσικά και η εγκυμοσύνη σε συνδυασμό με το καλοκαίρι. Προφανώς δεν μου κάνει κανένα τζιν, δεν μου κάνει κανένα παντελόνι. Το φόρεμα είναι αρκετά εύκολο και άνετο. Βέβαια συγκαίομαι στα μπούτια. Πήρα λοιπόν κάποια φορέματα τα οποία σκέφτηκα ότι θα μου είναι πολύ χρήσιμα για τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης εν ώψη καλοκαιριού. Βέβαια, πραγματικά νομίζω ότι αυτό που λένε για την εγκυμοσύνη, ότι
λίγο η φαιά ουσία αρχίζει και εξαφανίζεται, σου την παίρνει το παιδί τη φαιά ουσία και δεν έχεις και πολύ μυαλό να επεξεργαστείς δεδομένα, να σκεφτείς λογικά. Εγώ σαν άνθρωπος, άμα με ξέρετε έστω και λίγο, ξέρετε ότι δεν φοράω γενικά πολύ χρώμα στη ζωή μου. Είμαι στο γκρι, μπέζ, λευκό, μαύρο, άντε κανένα χρώμα που και που, αλλά πολύ πολύ λίγο και σπάνιο. Πήγα και πήρα, ρε παιδιά, όλα αυτά που πήρα, βασικά τα φορέματα, είναι κοκκινοπά. Δεν μπορώ να καταλάβω βασικά τι σκεφτόμουν την ώρα που έβαζα στο καλάθι τα προϊόντα. Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ. Όχι πως δεν είναι ωραία, αλλά δεν είναι εγώ. Θα ξεκινήσω με ένα φόρεμα το οποίο το έχω φορέσει πιο πολύ από όλα, η αλήθεια είναι. Το οποίο δεν με κολακεύει καθόλου, αλλά είναι, παιδιά, τόσο άνετο που κυριολεκτικά δεν με νοιάζει. Μπαίνει πανεύκολα, κατεβαίνω κάτω στο σούπερ μάρκετ, στο περίπτερο, κάνω τις εξωτερικές μου δουλειές και γυρνάω στο σπίτι και είμαι ok. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο φόρεμα. Αλλά με κάνει λίγο σαν χοντρομπαλίτσα, λίγο παραπάνω από ό,τι είμαι δηλαδή. Και αναφέρομαι σε αυτό εδώ το φορεματάκι, έχει ένα εκπληκτικό πανί, το οποίο είναι τώρα καρατσαλακωμένο, αλλά δεν πειράζει. Το πανί του δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι είναι. Μοιάζει λίγο με λινό, αλλά δεν είναι το πολύ λεπτό λινό, κάπως έτσι τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δροσερό. Έχει πάρα πολύ ωραία vintage κουμπιά και έχει στη μέση ένα δένι. Αυτό το φοράω, οπότε θα το δείτε σε κλιπάκι γιατί μου κάνει. Και όπως σας είπα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία επιλογή. Θεωρώ πολύ ωραίο και ρομαντικό, ακόμα και να μην είσαι έγκυος φυσικά. Και σε παραπλήσιο στυλ, όταν λέμε παραπλήσιο, εννοώ ότι έχουν τόσο μικρές διαφορές που πραγματικά δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Νομίζω ότι το έβαλα κατά λάθος το καλάθι. Είναι αυτό εδώ. Είναι λοιπόν πάλι στην ίδια φιλοσοφία, ίδιο ύφασμα, λίγο διαφορετικό το υφασματάκι του και λίγο πιο πορτοκαλί να το πω, λίγο πιο λερωμένο μπορντό. Αυτό λοιπόν το φορματάκι είναι και πιο μακρύ, είναι πάλι της ίδιας φιλοσοφίας, μου είναι οριακά λίγο στενό στη κοιλιά και το κακό εντός εισαγωγικών είναι ότι δεν έχει εδώ πέρα λίγο το σκηνάκι, ένα κορδονάκι τέλος πάντων, για να μπορέσει να μαζέψει λίγο αυτό το σημείο και να μην καταφέρομαι λίγο πιο συμμαζεμένη. Πέφτει λίγο έτσι πιο στην ευθεία, πιο άχαρο. Δεν το έχω χρήσει, δεν το έχω βάλει ακόμη να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό θα το δείτε στο βίντεο για να καταλάβετε ακριβώς πώς είναι. Θα περάσω σε ένα ακόμη φόρεμα, το οποίο σε φυσιολογικές συνθήκες πιστεύω θα μου άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που δεν φοράω φορέματα, και είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα κατακόκκινο, παιδιά, κόκκινο το οποίο πορτοκαλίζει, ένα πολύ πολύ έντονο κόκκινο. Εδώ μπροστά έχει για να δέσει στο στήθος. Έχουμε ένα προβληματάκι γιατί δεν μπορεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα, το σύστημα να καλύψει το στήθος χωρίς τουλάχιστον από κάτω να φοράει ένα φανελάκι ή κάτι τέλος πάντων που να κρύβει το στήθος. Και σε αυτό το σημείο που είναι κάτω από το στήθος, σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο, μου είναι αρκετά στενό και μετά κάνει πιο έντονη την κοιλιά. Θα το δείτε βασικά στο κλιπάκι και θα καταλάβετε. Και φυσικά φαίνομαι σαν το θορυκτό Αβέροφ. Είναι πάρα πολύ μη κολακευτικό στην κατάστασή μου. Μετά την εγκυμοσύνη όμως πιστεύω, γιατί γεννάω βαριά μέσα Αυγούστου, πιστεύω ότι μετά την εγκυμοσύνη που θα πέσει λίγο κοιλιά, ενδέχεται και να το αξιοποιήσω περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θα περάσω στο επόμενο ρούχο. Αυτό λοιπόν που θα σας δείξω τώρα, όπως και για τα υπόλοιπα βέβαια, δεν ξέρω γιατί το πήρα. Δεν ξέρω βασικά τι σκεφτόμουν. Γιατί είναι κοντό. Το έβλεπα δηλαδή στην φωτογραφία ότι είναι κοντό. Μάλλον το σκέφτηκα για να το φοράω από κάτω με κολάν. Βέβαια, πού θα πας μωρή με το κολάν? Είναι φλωράλ, είναι πανέμορφο. Πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια μου εκεί έξω. Είναι αυτό εδώ. Το ύφασμά του είναι υπέροχο. Αλλά παιδιά, είναι λίγο κοντούλι. Αυτό που κάνει είναι... Θα το βάλω να το δείτε, αλλά... Θα είναι αστείο τουλάχιστον το αποτέλεσμα. Δένει κάπως εδώ τέλος πάντων. Και είναι αυτό εδώ πέρα το μίνι φορεματάκι. Σε μένα είναι μία μπλούζα ουσιαστικά και μάλιστα στενή. Δεν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αλλά αν θέλεις γενικά ένα φορεματάκι κοντό, αέρινο, καλοκαιρινό, με vibes έτσι λίγο τροπικά, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι να είχα το μυαλό να αξιοποιούσα αυτά τα 200 δολάρια που μου παρήχε το site λίγο πιο έξυπνο. Περνάω στο αγαπημένο μου κομμάτι. Ναι. Όλα αυτά που σας δείχνω είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι αυτό το φόρεμα. Το ύφασμα αυτό πρέπει να λέγεται βισκόζι. Είναι τα πολύ ελαφριά, δεν έχουν καθόλου ελαστικότητα υφάσματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Θεωρώ ότι πηγαίνει πάρα πολύ σε μία έγκυο.
και όντως η γραμμή του είναι πάρα πολύ κολακευτική, ακόμα και στους πολύ προχωρημένους μήνες όπως είμαι εγώ. Στο στήθος έχει, είναι αρκετά μικρό τέλος πάντων στο στήθος, επομένως το φοράω και αυτό όπως και όλα τα υπόλοιπα βασικά, είτε με ένα τέτοιο τύπου φανελάκι, είτε με κάποιο μπουστάκι από μέσα, τόσο ώστε να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Και μας μένουν τρία ακόμη ρούχα, τα οποία είναι όλα τζιν. Πήρα λοιπόν τρία τζιν τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ, σκεπτόμενη ότι θα θέλω να έχω έτσι λίγο ένα καινούριο ρούχο όταν γεννήσω και θα μπορέσω να τα φορέσω. Αυτή τη στιγμή δεν μου κάνει φυσικά τίποτα, οπότε δεν μπορώ και να σας τα δείξω, οπότε, εννοώ φορεμένα. Οπότε θα σας τα δείξω έτσι και θα προσπαθήσω να βρω φωτογραφίες, ίσως από το site, για να τα δείτε λίγο φορεμένα σε ένα μοντέλο, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή μόνο μοντέλο δεν είμαι. Τραγικό το σκεπτικό μου, σας λέω παιδιά, με το που έκανα την παραγγελία, την έστειλα και μου ήρθαν τα ρούχα, τα άνοιξα και λέω τι πήρα, τι είναι αυτά που πήρα, για ποιο λόγο τα πήρα. Το θέμα είναι τώρα να βολευόμουν, τώρα να μπορούσα να αξιοποιήσω κάποια ρούχα. Από αυτά λοιπόν που σας έδειξα, πόσο να φοράω, τρία πράγματα φοράω. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα το τζινάκι. Είναι πάρα πολύ απλό, έχει δύο έτσι υποτυπώδεις σχισίματα δεξιά και αριστερά. Είναι πολύ ψιλοκάβαλο, που καταλαβαίνεις κατευθείαν ότι δεν χωράει η κοιλιά με τίποτα, πρέπει λίγο να μαζευτώ. Το πανί του είναι πάρα πολύ σταθερό και νομίζω ότι αυτό το στυλ λέγεται mom fit, είναι δηλαδή το στυλ, το παντελόνι που φοράει η μαμά. Έχει πάρα πολλά τέτοια στα μπέσκα, ζάρα κτλ. Οπότε λογικά οι περισσότερες θα γνωρίζετε περίπου το στυλ που σας αναφέρω, καθώς δεν μπορώ να το δοκιμάσω για να το δείτε λίγο live. Είναι πάρα πολύ στο στυλ μου γενικά αυτά τα παντελόνια. Ελπίζω πραγματικά να μου κάνουν αφού γεννήσω. Ξέρω ότι δεν θα μου κάνουν με το που γεννήσω, άσε που καλοκαιριάτικα ούτως ή άλλως δεν νομίζω να φορέσω τζιν. Ευελπιστώ όμως να μου κάνουν μόνο αυτό. Τα πήρα όλα σε ένα νούμερο μεγαλύτερο από ό,τι γενικά φοράω, για να έχω σε αυτό το μεταβατικό στάδιο τέλος πάντων. Το επόμενο είναι ένα τζινάκι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγα, έκανα μια προσπάθεια να το δοκιμάσω γιατί είναι λίγο πιο χαμηλοκάβαλο, οπότε ενδεχομένως είπα ότι μπορεί να μου κάνει. Μου είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν κλείνει το κουμπί, που σημαίνει ότι είναι η κοιλιά φυσικά μπροστά. Οπότε αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσω να το αξιοποιήσω πολύ πιο άμεσα μετά την εγκυμοσύνη από τα υπόλοιπα. Συγγνώμη άμα λέω συνέχεια εγκυμοσύνη. Είναι λοιπόν αυτό εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κόψιμο που έχει κάτω, το θεωρώ πολύ έτσι εναλλακτικό και όμορφο. Έχει εδώ πέρα στο γόνατο από τη μία μεριά ένα σχίσιμο και είναι έτσι, βασικά δεν είναι χαμηλοκάβαλο, απλά είναι λίγο πιο χαμηλοκάβαλο και έχει και αυτό εδώ πέρα αυτή τη σούρα πίσω που αγκαλιάζει τη μέση πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα είναι το αγαπημένο μου τζινάκι μόλις μπορέσω να το φορέσω. Καταλήγω στο τελευταίο τζινάκι, δηλαδή πρόσεξε, πήρα τρία! Πήρα λοιπόν το τελευταίο, το οποίο είναι ένα τζινάκι πάρα πολύ κλασικό, είναι εντελώς ψιλοκάβαλο, είναι ελαστικό και κολλητό. Έχει αυτά τα σχισιματάκια δεξιά και αριστερά, από κάτω δεν έχει ραφή, είναι κομμένο έτσι ατιμέλυτα, μου αρέσει πάρα πολύ και φυσικά αυτό δεν μπαίνει ούτε στο χέρι μου αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να μην μου κάνει και ποτέ μετά την εγκυμοσύνη, αλλά θα δείξει. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ, όπως το είδα τουλάχιστον στη φωτογραφία. Λέω αυτό θα είναι τέλειο όταν θα αρχίσω σιγά σιγά να φορώ λίγο πιο κολλητά. Μακάρι να μου κάνει. Τέλος πάντων, το θέατρο του παραλόγου σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να μην σας κούρασα, γιατί μιλούσα πάρα πολύ γρήγορα, το ξέρω. Είχα στο μυαλό μου, όταν μείνω έγκυος κάποια στιγμή τέλος πάντων, ότι θα κάνω ένα βίντεο τρομερό με ρούχα εγκυμοσύνης, όχι εγκυμοσύνης απαραίτητα σε ταμπέλα, δηλαδή ρούχα τέλος πάντων που μπορείς να φορέσεις στην εγκυμοσύνη και θα είναι όλα ωραία και κολακευτικά. Και τελικά ένα βίντεο έχω ανεβάσει σε όλη και θα ανεβάσω σε όλη την εγκυμοσύνη και δεν σας έδειξα σχεδόν τίποτα φορεμένο. Είναι τουλάχιστον τραγελαφικό. Ελπίζω λοιπόν να με συγχωρέσετε, δεν είναι καλά τα μυαλά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ άμα φτάσατε όσο εδώ και με ανεχτήκατε. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά αγάπη μου!